Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της νέας ελληνικής τηλεόρασης, γεια σας από το κλειστό του μπάσκετ των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων εδώ στο Μαρούσι. Είναι η τέταρτη πράξη στο κατάμεστο ΆΚΑ των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ της Α1 κατηγορίας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Το σκορ μέχρι στιγμής στα τελικά είναι 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Νίκη στο ΣΕΦ, νίκη στο ΆΚΑ, νίκη προχθές Τετάρτη για τον Ολυμπιακό στα Αθήνες και Πηλίας. Νέο ενδιαφέρον και πλέον. Σε περίπτωση νίκη σήμερα του Παναθηναϊκού, το σκορ γίνεται 3-1 και τελειώνει η σειρά με πρωταθλητό Παναθηναϊκό. Σε περίπτωση νίκη του Ολυμπιακού, το σκορ θα γίνει 2-2 και η σειρά θα προχωρήσει και θα τελειώσει Τετάρτη στο Στάδιο Ρίσκε Πηλίας, οριστικά και μετάκτητα. Όλα αυτά λοιπόν σε ένα κατάμεστο γήπεδο, μια μεγάλη μορφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Μίκαελ Κοφ για 5 χρόνια στο Παναθηναϊκό. Πρωταθλητής Ελλάδος και Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό, από το Λεβερκούζεν και την Εθνική Γερμανίας, πρωταθλητής Ευρώπης με τη γερμανική ομάδα. Μια μεγάλη μορφή, ένα καταπληκτικό παιδί. Πράγμα ότι οι δύο προπονητές έχουν περισσότερους από 50 τίτλους οι δυο τους και όλοι οι παίκτες περισσότερους από 220 τίτλους. Είναι κάτι το απίστευτο αυτό. Αυτή τη στιγμή σε κανένα ευρωπαϊκό ντέρμπι δεν υπάρχει τόση μαζεμένη συγκομιδή χρυσών μεταλλίων και κυπέλων από ό,τι αυτές τις δύο ομάδες. Ολυμπιακός με Γκόρντον, ίσως μαζί με τον Μπορούσιο καλύτερο σειρά για τον Ολυμπιακό. Χαλπερίν, Σπανούλη, Μαυροκεφαλίδη και Μπουρούση. Μπουρούση σε εκπληκτική κατάσταση. Για τον Παναθηναϊκό είπαμε ο Καλάθης που έχει την μπάλα, ο Φώτσης, ο Διαμαντίδης, ο Μπουγιούκας και ο Σάτο. Μπουγιούκας. Τρέχει την baseline, έχει γίνει περιστροφή εκεί. Με κοντήτρο αντίπαλο ο Μπουγιούκας απέναντι στον Κόρντον. Υπάρχει φάουλ καθώς βρέθηκε το mismatch εκεί, δηλαδή άλλαξε ο ψηλός με τον κοντό και... Όσο λιγότερες βοήθειες, τόσο λιγότερα ελεύθερα σου. Σπανούλης με χώρο μπροστά του. Παίρνει τώρα στον διάδρομο, baseline drive. Κόρντον ο Μαρκάριστος, σουτάρει για τρεις. Ψηλά ο Καλάς μαζεύει την μπάλα και υπάρχει διακοπή γιατί υπάρχει παίκτης πάνω, έχω πεσμένος, είναι ο Διαμαντίδης. Έχει χτυπήσει, 8-50 και πιάνει τον δεξιό του Αστράγαλο και αμέσως θα πάμε σε αλλαγή. Ο Τρου Νίκολας Τες Διαμαντίδη, ο οποίος κουτσένει. Είναι ένας παράγων που μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι. Ναι, βέβαια, γιατί είναι ένας από τους παίχτες αυτούς που δύσκολα αντικαθίστανται. Έτσι, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ξαναδούμε τη φάση. Πάντως, το δεδομένο είναι ότι ο Διαμαντίδης κουτσένοντας αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο. Είναι μια φάση, πιάνει το κεφάλι του. Είναι μια φάση για να δούμε εδώ. Εδώ παραπατάει μόνος του. Δεν υπάρχει ούτε φάουλ ούτε τίποτα. Δοκίμασε να αλλάξει κατεύθυνση το σώμα του και τραυματίστηκε μόνος του. Καταπληκτικές στα πρωτές απέναντι στο Σάτο. Χαμηλός σου βρίσκει στεφάνι. Καλάθος. Τον ένα το χρόνο της παρουσίας του. Εδώ ο Τεόντοσιτς εναντίον όλων. Δύσκολη προσπάθεια. Αλλοιώνεται από τον Μπατίστη. Μπάλα στον Μπουρούση. Τεόντοσιτς παίρνει την baseline. Βγάζει στον Καλάθη. Σάτο κρατάει την μπάλα. Στο παιχνίδι έχει περάσει και ο Τέπιτς. Λοιπόν, Καλάθης που έχει περάσει. Τρέχει το γήπεδο. Καλάθης, βρίσκει χώρο και κενό μπροστά του. Προσπαθεί απέναντι στον Μπουρούση, κάνει μια καλή προσπάθεια καθώς πήρε την μπάλα από ένα πολύ ψηλότερο αντίπαλο μέσα στη ρακέτα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, Τεόντος στη γωνία, σουτάρει αστοχή, προσπαθεί και μαζεύει την μπάλα ο Μάριτς. Η αλήθεια είναι ότι έχει δώσει κάποια ενέργεια στους ψηλούς του Παναθηναϊκού. Καλάθης εναντίον όλων, δύσκολη φάση. 30-30 ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει. Καλάθης, μαρκάρεται από τον Χαλπερίν. Νίκολας για τρεις, είναι μαρκάριστο, σουτάρει αστοχή. 35-34 από τον Νίκολας. Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της νέας ελληνικής τηλεόρασης και πάλι μαζί από το χρυσό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός 41-39 και πάμε στο Γιάννη Νάτου. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι πολύ δύσκολο να δούμε το Δημήτρη Διαμαντίδη στον αγώνα, έστω και για λίγα λεπτά βέβαια. Πολλά θα εξαρτηθούν και από το πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε από τη μία τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με νίκη στέφεται πρωταθλητής, και από την άλλη τον Ολυμπιακό που με νίκη στέλνει τη σειρά στο στάδιο Ρίσκε Πηλίας. Τέπιτς. Τσατσαρίς με κοντήτρο αντίπαλο και πάλι. Triple team, άρα μένουν ελεύθεροι παίκτες. Και ο Σάτο, ο οποίος διαβάζει τη φάση, παίζει με ψηλότερο αντίπαλο, το παίζει στα πόδια και σουτάρει. 45-39 για τον διαβασμένο στις φάσεις αυτές Παναθηναϊκό. Καλάθης. Σε ένα σημείο που πήγε να δημιουργήσει μια μικρή διαφορά ο Παναθηναϊκός. Καλάθης. Νίκολας για τρεις. Θα στοχίσει, πηδάει ψηλά ο Γκόρντον, αλλά η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Σατσαρή. Χάνει ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Αλλά ποτέ δεν υπάρχουν εύκολα και ποτέ δεν υπάρχουν δύσκολα καλάθια. Καϊμακόγλου εναντίον της άμυνας του Ολυμπιακού. Υπάρχει φάουλ στην προσπάθεια για drive. Καλάθης. Τέπιτς για τρεις. Αστοχή. Ψηλά ο Μπουρούσης που καθαρίζει εύκολα τη φάση, δεν είχε αντίπαλο. Ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού. Καλάθης.
από το high post σαν σε βολή σουτάρι, ευστοχή. Παναθηναϊκός σοφαρίζει 53-53. 2 και 35 για το δεκάλεπτο. Καλάθης. Κρατάει μπάλα. Καϊμακόγλου για 3. 56-55 ευστοχή ο Καϊμακόγλου, ο οποίος αποδεικνύεται η λύση του Παναθηναϊκού σε άμυνα και επίθεση. Αστοχή, μπάλα έρχεται στη σημαίνη στα χέρια του Καλάθη, υπάρχει φάουλ. Εντάξει, αυτή τη στιγμή έχει η δυσκολία που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στο επιθετικό κομμάτι. Είναι προσπαθεί να βρει έναν παίχτη γύρω από τον οποίο να παίξει. Να γυρίσουν τα επιθετικά συστήματα της ομάδας. Ακριβώς, και είδαμε προηγουμένως. Έχει τρεις άξονες ο Παναθηναϊκός. Καϊμακόγλου με 9, Μπατίστ με 10, Νίκολας με 9. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη έχει άξονες οπωσδήποτε ο Μαυροκεφαλίδη. Τον Χαλπερίν, τον Ντεόντοσιτς. Σήμερα ο Μπουρούσης είναι στους 3, αλλά με μεγάλη δουλειά έχει 8 rebound. Ο Γιάννης Μπουρούς, ο διεθνής. Δηλαδή Σπανούλης από τη μια πλευρά, Μπατίστ από την άλλη. Θα είναι οι παίχτες που θα πάρουν τις σχέσεις που προσπαθεί. Φυσικά και ο Μπουρούς. Καλάθης στον Μπατίστ, η προσποίηση. Αυτό θα ψάχνει περισσότερο πάνω. Στον Μπρίντεζη και η νίκη πάνω στην τάπα του Μπουρούση. Οι δύο ψηλοί θα έλεγα ότι έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον του κόσμου. Ο Μπουρούσης και ο Μπατίστ. 14 πόντους ο ένας, 15,6 ο άλλος. Είναι δύο από τα βαριά χαρτιά των ομάδων. Εδώ ο Μπουρούση που είναι καλός και στο μακρινό σουτ. Σπανούλης, κλέψιμο προς τη μήνα από τον Τέπιτς. Τρέχει ο Σπανούλης, μαζεύει. Φώτσης προσπαθεί να απαντήσει και απαντά. 65-66, δύο τρίποντα, ένα για κάθε ομάδα που σηματοδοτούν την ανεβασμένη ψυχολογία εν ώψη του τέλους για τις δύο ομάδες. Είναι δύο ομάδες με τεράστιες προσωπικότητες μπασκετικές. Καλάθης. 4 και 10. Φώτσης, η προσποίηση. 4-4. Είναι το αποκούπι που έψαχνε επιθετικά ο Μπράντοβιτς. Ο Φώτσης έχει 4-4 και 1-1 δίποντο. Πάμε στο 75-54. 4 λεπτά πριν από το φινάλε. Και να δούμε την απάντηση του Ολυμπιακού τώρα. Σπανούλης. Πάλι όμως με πικερόλ προσπαθεί να επιτεθεί. Πρίτεζης για 3. Σουτάρια στο χύμπαλα, φτάνει στα χέρια του Καλάθη. Εδώ δεν βγήκε πικεντρόλ. Καλάθης εναντίον όλων. Πάει χαμηλά. Καϊμακόγλου. Καλάθης, ο Χαλπέριν πάνω του. Ο Μπατίστ για το σκριν. Μπατίστ φάουλ χαμηλά. Είναι όμως βολές. Οι παίκτες Παναθηναϊκού θα βγουν από τα σκριν για να πάρουν την επαναφορά. Από την πλαϊνή γραμμή. Καλάθης. Φώτσης. Καλάθης. 11 δευτερόλεπτα. Απέναντι στον Σπανούλη. Λογικά θα έχουμε αλλαγές σε όλα. Σπανούλης προσπαθεί. Καλάθης. Σαν το στη γωνία. Σηκώνεται για 3. Θα στοχίσει και τέλος παιχνιδιού. 83-83 το μεγάλο φινάλε. Με λάθη κατέρωσαν από τις δύο ομάδες. Με βολές που δεν τελεσφόρησαν. Με κακό σουτ στο φινάλε. Ο Ζέλικο Βράδοβιτς βάζει τον Ιαν Βουγιούκα στην πετάδα του Παναθηναϊκού και του δίνει και την μπάλα στα χέρια. Βέβαια, όχι μόνο σε αυτόν, καθώς έδειξε και άλλα συστήματα για την καλύτερη λειτουργία της επίθεσης. Από εκεί και πέρα είναι χαρακτηριστικό το πάθος του Μάικ Μπατίστ αλλά και του Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος είναι ανήμπορος να βοηθήσει τους συμπαίκτες του σήμερα. Προσπαθούν όλοι να τονώσουν το ηθικό τους για αυτό το έξτρα δεκάλεπτο. Ο Μπατίστ έχει κάνει ρεκόρ στη σειρά με 20 πόντους και πάμε γρήγορα στον Κώστα Σκουλά. Αλλαγές σκάδρων μεταξύ Πελεκάνου στην άμυνα και Τεόντοση στην επίθεση. Αυτό θα κάνει ο Ντούσαν Ίβκοβιτς για το μάνα του Ολυμπιακού. Ενώ Σάτο τώρα αστοχή. Παπαλουκάς. Πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Δύσκολη κίνηση, αλλάζει χέρι. Προτιμάει το απευθείας σουτ αντί για ταμπλό. Καλάθης απέναντι στον Πελεκάνο. Φώτσης γυρίζει σουτάρι για 3. Θα ευστοχήσει. 86-83 από τον κορυφαίο μαζί με τον Μπατίστ παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Αντώνη Φώτση, ο οποίος έχει 5 στα 5 τρίποντα σήμερα και ένα στο ένα δίποντο. Ο Φώτσης έχει 19 πόντους, 20 έχει ο Μπατίστ, για τον Ολυμπιακό 14 πρώτο σκόρερ είναι ο Μπουρούσης. Υπάρχει φάουλ του Καλάθη πάνω στο Σπανούλη. Μπράβο τη. Βολές πάλι όπως και στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, έτσι και τώρα στην παράδοση πάλι θα παίξει σημαντικό ρόλο γιατί είναι λογικό το παιχνίδι πάει πόντο πόντο, πολλές επαφές, πολλά πολλές επαφές, ψηλά τα φάουλ, πέρασε τα 5 εδώ και πολλή ώρα. Τεόντοσιτς περνάει από το Σάτο. Παυροκεφαλίδης για 3. Κακό σουτ, χαμηλό. Μπατίστ. Στέκεται το Καλάθης, βλέπει, δεν προτιμάει τον εφηδιασμό γιατί θέλει να ροκανίσει και τον χρόνο. Βρίσκει χώρο. Η μπάλα πάνω από την κατέληξη στο Καλάθη θα μετρήσει με την πρίκη ταμπλό. Ο Μπουρούς έκοψε μετά. Το σκόρ είναι 92-88 για τον Παναθηναϊκό. Έτρεξε ο Καλάθης, διείδε τη φάση.
Βρήκε χώρο στον αριστερό διάδρομο εδώ, αλλάζει χέρι και αλλάζει χέρι για να προστατέψει με το σώμα την μπάλα. Έρχεται τον Μπουρούση, αλλά η μπάλα έχει χτυπήσει τα μπλου. Η μπάλα στον Μπατίστ και δεύτερη επιλογή στον Φώτσε, ο οποίος θα εκτελέσει ή θα πασάρει στον Καρμακόπουλο για να αποστάρει χαμηλά. Καλάθης. Ψηλά πάνω κεφαλίζεις. Δεν βγήκε το επικεντρώνο με τον Μπατίστ. Καλάθης στα 13. Παίζει στα πόδια τον Μπατίστ. Τον Μπρούση. Ευσοχή ο Καλάθης από το High Post, καθώς δοκίμασε να το παίξει από μόνος. Με έναν υπεριστροφή βρέθηκε με ψηλό τον αντίπαλο. Καλάθης. 1-18. Ο Παναθηναϊκός έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή. Καλάθης με αντίπαλο Σπανούλη. 1-10 για το φινάλε, 10 για το Παναθηναϊκό. Καλάθης. Baseline drive, Φώτσης από τη γωνία. Νομίζω ότι αυτό που έχει κάνει ο Φώτσης σήμερα είναι μοναδικό στην καριέρα του. Έχει 6-6. Ήταν ένα σούτ με πολύ δύσκολες προϋποθέσεις στη γωνία. Και νομίζω ότι αυτό ουσιαστικά δίνει ένα τεράστιο προβάδισμα στο Παναθηναϊκό. Μαρκαρισμένος από τον Μπελεκάνο στη γωνία, ο Φώτσης κάνει ένα από τα μεγάλα καταγνία της καριέρας του. Ο Φώτσης έχει 6-6, εκ των οποίων 5-5 στο 4ο δεκάλεπτο. Και τώρα Κώστα Πλευαράκη, πώς μπορεί να αντιδράσει και αν μπορεί ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλο πλάνο που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν μπορεί να αλλάξει πια το αποτέλεσμα, δεν μπορεί να αλλάξει το σκορ. Βεβαίως και μετράει νωρίτερα το τίποτα του Σπανούλη. Τα τελευταία 3,5 δευτερόλεπτα η μπάλα θα τελειώσει. Θα τελειώσει ο χρόνος με την μπάλα στα χέρια του Καρμακόγλου. Ο Ολυμπιακός έχασε, προσπάθησε. Οι βολές στο τέλος ήταν καταδικαστικές. Μπαίνει κόσμος. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού αγκαλιά με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Βλέπετε εδώ το διαμαντίδι με τον Μπουρούση. Λοιπόν, πάμε στο Γιαννινάτου. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Ο Αντώνης Φώτσης πνίγεται στα καλλιώς του κόσμου. Ας αφήσουμε τους παίκτες να πάρουν στην απονομή και μετά μιλάμε. Τα μετάλλια στους πρωταθλητές Ελλάδος. Για τον Παναθηναϊκό σήμερα έπαιξαν Τέπιτς, Μάρις, Περπέρον, Μπατίς, Φώτσης, Σάτο, Νίκολας, Ασταρίς, Διαμαντίδης, Γιάννα Λεπτό, Βουγιούκας, Καλάβης, Καρμακόγλου. Νομίζω ότι να και είναι ο ιστορικός αρχηγός, συγγνώμη Κώστα, ο ιστορικός αρχηγός Φραγκίσκος Αλβέρτης και μπροστά φυσικά ο Μπράντοβιτς με τον Ιτούδη. Ανακοινώνονται τα ονόματα σιγά σιγά των πρωταθλητών Ελλάδας για το 2011 με τα μπουζάκια Παναθηναϊκός πρωτάθλητης Ελλάδος. Η αντίστροφη μέτρηση για την απονομή. Παναθηναϊκός λοιπόν με δύο τίτλους φέτος όπως και πέρσι. Ολυμπιακός με έναν. Και νομίζω ότι όσο οι δύο ομάδες αυτές αντέχουν να έχουν ρόστερ υψηλού επίπεδου και προπονητές υψηλού επίπεδου, τότε νομίζω ότι θα μπορούμε να παρακολουθούμε σειρές μεγάλων τελικών. Και ο Δημήτρης Διαμαντίδης θα σηκώσει το κύπελλο του πρωταθλητή Ελλάδος. Πρωταθλητής Ελλάδος 2010-2011 είναι ο Παναθηναϊκός. Ο αρχηγός Δημήτρης Διαμαντίδης, παρά την σημερινή επί της ουσίας απουσίας του, είναι παρόν. Σηκώνει το κύπελο και ο Παναθηναϊκός κερδίζει τον 51ο τίτλο της ιστορίας. Ο 50ος ήταν η Ευρωλίγκα στη Βαρκελόνη. Ο 51ος εδώ στο Ολυμπιακό Αθλητικό Διδαθλών. Μια χαρούμενη βραδιά, μια σημαντική βραδιά στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Θανάσης Γιαννακόπουλος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο φινάλε της μετάδοσης. Στα δελτία ειδήσεων που ακολουθούν θα γίνεται ευκαιρία και για συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Φίλες και φίλοι, ήταν μια σημαντική βραδιά για τον Παναθηναϊκό, μια σημαντική βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ, μια σημαντική βραδιά για τις μεταδόσεις ΕΡΤ. Σε ένα ακόμη μεγάλο αθλητικό γεγονός, η νέα ελληνική τηλεόραση, η ΕΡΤ εν γέννη. Από όλους όσοι εργάστηκαν, ήταν πολλοί για αυτή τη μετάδοση. Εδώ στο ΑΚΑ αλλά και στην ΕΡΤ, στα στούντιο, από τον Κώστα Πλευαράκη, ήταν σχόλιο του Δημήτρη Χατζηγεωργίου στην περιγραφή. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Το καλοκαίρι βρίθη μεγάλο αθλητικό γεγονότο από την ελληνική τηλεόραση, από την ΕΤΕΝΑ και από την ΣΠΟΡ. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Καλό βράδυ, γεια σας.